Όταν έστειλα πριν ένα μήνα, δύο μήνες περίπου και Χατζοπούρου τους αντιδημάρχους μου στη Θεσσαλονίκη για να ζητήσουμε ασθενοφόρο και να μεταφέρουν τα προβλήματα του κέντρου υγείας Ιάσμου, όταν γύρισαν μου είπαν ότι εκπλαγήκατε επειδή συναντήσατε νέους ανθρώπους. Σήμερα λοιπόν συναντάτε έναν νέο δήμαρχο πέρα από τους αντιδημάρχους μου και αποκτάτε έναν φίλο καλό, όπως και εμείς θεωρούμε ότι αποκτούμε μια φίλη καλή που μας θυμάσει σήμερα με την παρουσία της εδώ και προσδοκούμε στο να αποκτήσουμε και πράγματα, να πάρουμε πράγματα από αυτή τη σχέση. Συζητήσαμε πριν λίγο για την ανάγκη να πλαισιωθεί και με προσωπικό το κέντρο υγείας, αλλά να αποκτήσει ο Ιάσμος και ο Δήμος Ιάσμου ένα ασθενοφόρο. Σήμερα ήρθαμε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της ολοκλήρωσης ενός σπουδαίου έργου, το οποίο υλοποιήθηκε μέσω της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας και αφορά κατά μήκος αφορά την διασυνοριακή γραμμή περιοχής Ελλάδας-Βουλγαρίας και έχει να κάνει κυρίως με απομακρυσμένες περιοχές. Είναι ένα έργο στο οποίο συμμετείχε πέρα από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Γενικό Νοσοκομείο του Άρντινο, ο Δήμος Χάρμαντλη και το ΕΚΑΒ σε εμάς εδώ στην Ελλάδα. Είναι ένα έργο το οποίο στοχεύει κυρίως στο να δώσουμε τη δυνατότητα να εμπλουτίσουμε τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό σε κάποιες από αυτές τις απομακρυσμένες μονάδες υγείας και σε δύο εκ των νοσοκομείων που ανήκουν στην περιοχή, όπως επίσης και την παροχή τεχνογνωσίας σε ό,τι αφορά το ιατρικό προσωπικό για κάποιες ειδικές κατηγορίες πολιτών με κάποιες συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες νοσήματα. Το έργο ολοκληρώνεται, ήδη θα μας τα πει, θα τα δούμε βέβαια και αναλυτικά. Θεωρώ ότι έχει στεφεί με απόλυτη επιτυχία και εκείνο το οποίο πρέπει πραγματικά να σημειώσουμε για άλλη μια φορά είναι η επιτυχική ανάγκη μιας ολοκληρωμένης και οργανωμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας καθολικά σε όλη την Ελλάδα, αλλά στα σημεία αυτά, δηλαδή στα μέρη αυτά τα απομακρυσμένα, τα απομονωμένα και δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις υποβαθμισμένα, νομίζω ότι ο ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ο οποίος μετουσιώνεται κυρίως μέσα από τα κέντρα υγείας, είναι όλο ένα και περισσότερο πιο επιτακτικός. Στόχος μας λοιπόν είναι να καλύψουμε τις αδυναμίες σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά και να παρέχουμε όσο μπορούμε περισσότερη τεχνογνωσία στο υγειονομικό προσωπικό, έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει όλο ένα και περισσότερο σε ανάγκες υγείας που δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις το νοσοκομείο μοιάζει να είναι μονόδρομος. Τι έχουμε δει μέχρι στιγμής από τα πρώτα αποτελέσματα? Τα πρώτα αποτελέσματα λένε ότι καταρχήν σε ό,τι αφορά τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό έχουν ήδη έχει παραδοθεί το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών. Θα δούμε δηλαδή ότι σε όλα αυτά τα κέντρα υγείας που συμμετέχουν έχουμε σύγχρονα της τελευταίας τεχνολογίας, ακτινολογικά μηχανήματα και ψηφιακούς εκτυπωτές, καθώς και κάποιον άλλο ιατρικό εξοπλισμό, ο οποίος κρίνεται άκρως απαραίτητος, όπως καινούργιοι καρδιογράφοι, οξύμετρα κτλ. Δεν θέλω να μπω όμως σε αυτή τη διαδικασία ανάλυσης, γιατί είναι μια παρουσία η οποία θα γίνει στη συνέχεια και πραγματικά αξίζει τον κόπο να τη δούμε και να προσέξουμε την κάθε της λεπτομέρεια. Σίγουρα υπολείπονται και άλλα κενά και σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό και σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση αλλά και τη στελέχωση του υγειονομικού προσωπικού. Επειδή όμως ανήκω σε εκείνη την κατηγορία των ανθρώπων που πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει πάντα να γίνεται μια δυναμική αρχή, έχω την αίσθηση, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή συγκυριακά στιγμή που μπορούμε να ελπίσουμε πραγματικά για μια βελτίωση των υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας βεβαίως. Έθεσε τρία σημαντικά ζητήματα για τον Ιάσμο, για το Κέντρο Υγείας Ιάσμο, αλλά και τρία ζητήματα κυρίως που απασχολούν τους συνδημότες μας.
όπως εμείς ακούμε, αφού γραζόμαστε από την ίδια την κοινωνία. Το πρώτο είναι ότι το κέντρο υγείας αυτή τη στιγμή είναι υποστελεχωμένο. Άμεσα πρέπει να στελεχωθεί με παιδίατρο. Η μοναδική παιδίατρος που υπήρχε συνταξιοδοτήθηκε. Όπως είπα και στην τοποθέτησή μου, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ οι ΣΑΠΕΣ να έχουν παιδίατρο, να παρέχεται αυτή η υπηρεσία και να μην έχει το κέντρο υγείας Ιάσμου παιδίατρο. Και γνωρίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να αποσπαστεί κάποιος υπάλληλος, κάποιος γιατρός από την Κομωτινή. Άρα είναι στις άμεσες προτεραιότητές μας και αυτό μας μεταφέρουν και οι δημότες μας. Το δεύτερο είναι το γενικότερο πρόβλημα της υποστελέχωσης, βέβαια δεν το συζητώ, αυτό το θέσαμε σε γενικό πλαίσιο. Το δεύτερο είναι ότι το κτίριο του κέντρου υγείας είναι σε άθλια κατάσταση, χρειάζονται εργασίες επισκευής άμεσα. Το μετέφερα αυτό και στην κυρία Χατζοπούλου, την υποδιοικήτρια της Τέταρτης, είπε. Δεσμεύτηκε και η ίδια και την ευχαριστώ και για την παρουσία και για τη δέσμευση, ότι και το πρόβλημα εργασιών επισκευής, επιδιορθωτικών εργασιών, θα γίνουν άμεσα, όπως και θα στελεχωθεί και με παιδίατρο το κέντρο υγείας Ιάσμου. Το τρίτο ζητούμενο ήταν και από τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις το να ζητήσουμε, να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, να αποκτήσει το κέντρο υγείας Ιάσμου ένα ασθενοφόρο. Έφερα και ένα προσωπικό παράδειγμα, ένα προσωπικό βίωμα, για να δικαιολογήσω ότι είναι απαραίτητο η παρουσία ασθενοφόρου στον Ιάσμο. Η απόσταση από την Κομωτινή είναι 25 χιλιόμετρα. Υπάρχουν περιστατικά τα οποία χρήζουν άμεσης βοήθειας, άμεσης ανάγκης. Περιστατικά καρδιακών προσβολών, περιστατικά τσιμπήματος από κουνούπια για τα μικρά παιδιά μου μετέφεραν οι αρμόδιοι υπάλληλοι μου την καλοκαιρινή περίοδο. Αλλά υπάρχουν και περιστατικά όπου αρκετοί άνθρωποι είναι μεγάλης ηλικίας, στην τρίτη ηλικία, που δεν έχουν τους ανθρώπους τους, τους εγκύτερους συγγενείς δίπλα τους για να γίνει η μεταφορά τους για το οποιοδήποτε περιστατικό στο νοσοκομείο Κομωτινής. Άρα αυτά τα τρία ζητήματα, το ασθενοφόρο, παιδίατρος και οι διορθωτικές κινήσεις, η ανακαίνιση του κέντρου υγείας, είναι τα τρία βασικά ζητήματα που θέσαμε στην κυρία Χατζοπούλου. Είστε ικανοποιημένος από τις δεσμεύσεις, κύριε? Εγώ είμαι ικανοποιημένος. Θα κάνω και τις... Βέβαια, όλα αυτά που υπόθηκαν σήμερα τα είχα επισημάνει και με προγενέστερο υπόμνημά μου δύο φορές κιόλας, και στην κυρία Χατζοπούλου ή μάλλον και στον προκάτοχό της, αλλά και στο Υπουργείο Υγείας. Θα επανέλθω με επιστολή μου προς τον Υπουργό και αν υπάρξει δυνατότητα, επειδή σκοπεύω να ταξιδέψω στην Αθήνα το δεύτερο 15ήμερο του Φεβρουαρίου, τις επόμενες εβδομάδες, θα επιζητήσω και μια συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό ή Υφυπουργό Υγείας.